χθες. Τον έχουμε. Ναι. Καλώς τον. Ή τον έχουμε, ναι. Είναι γεια σας, Αντώνη. Γεια σας, έξω στον δρόμο, εντάξει. Έξω είναι. Η δύναμη φύγε. Έξω. Σε αρέσουν τα θρίλερ. Και μετά συνεχίζουμε. Ποια τα. Θρίλερ. Ναι, αμέ. Ωραία. Ωραίος. Ναι, αμέ. Ωραία, μπράβο. Όλα μου αρέσουν, όλες τις ταινίες βλέπω, τα πάντα βλέπω. Τα πάντα, πραγματικά. Τα πάντα, ναι. Το ναι, μπω φοβάται που είναι ωραία ταινία, το έχεις δει. Δεν τρομάζεις. Πήγε ο Κάρπερ. Ναι, ναι, λοιπόν, δεν τρομάζεις, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τα δικά μας 2-3 πράγματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή, το ένα είναι το αγωνιστικό, να είναι εντάξει και ο Χουάνκ, να παίξει με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός αυτό το οποίο θέλει και από τα δύο παιχνίδια. Τα δύο ντέρμπι είναι να τα δώσει όλα. Και από εκεί και πέρα ό,τι αποτέλεσμα προκύψει. Αυτό είναι που περιμένει ο Ολυμπιακός από αυτά τα ντέρμπι Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι το πιο ευχάριστο να κατακτήσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι μέσα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει και γι' αυτό μάλλον. Να τα δώσει όλα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Α, δούμε για την ενδεκάδα περισσότερα μπορούμε να πούμε το βράδυ. Τραυματίες. Τραυματίες εκτός από το Πασχαλάκη, ο οποίος χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν με μια κάκωση στο γόνατο. Ναι. Ο Κανός είναι καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να τον βάλει, αν θα τον βάλει και Τετάρτη ή Κυριακή. Και ο Χουάνκ έχει κάποιες ενοχλήσεις, περισσότερο κούραση είναι δηλαδή κατά βάση. Αυτά είναι τα υποτίθεται προβλήματα. Τα στόπερ, ποια είναι. Τα στόπερ, Παπασταθόπουλο Ντόι θα βάλει νομίζω. Ναι. Από τη στιγμή που τους έβαλε προχθές και ο Μπά ήταν σε άθλια κατάσταση με τον Άρη, νομίζω αυτούς θα βάλει. Αυτούς. Ένα θέμα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ο Μπακαμπού, ο οποίος, για τον οποίο βλέπουμε ότι ήδη αρχίζει και κάνει κάποιες δηλώσεις στο εξωτερικό, ότι τελειώνει το συμβόλαιο, ότι έχω κάποιες επαφές και αυτά. Ήδη υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ όπως της ΕΚΙΠ σήμερα, από έχει ενδιαφέρον από Ισπανία, Γερμανία κλπ. Αυτά όλα δεν είναι, είναι πράγματα που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν. Είναι καλό βέβαια, είναι καλό το ότι παντού ο Μπακαμπού, γιατί φαίνεται αν είναι από αυτόν τα ρεπορτάζ ή όχι από τους εκπροσώπους του. Το καλό είναι ότι είναι ευχαριστημένος εδώ και ότι είναι ξεκάθαρα ανοιχτός για να μείνει. Πράγμα το οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός. Οπότε αυτό είναι καλό. Απ' την άλλη, το κακό είναι, να το πούμε κακό έτσι, είναι ότι το επώδυνο ίσως είναι ότι πρέπει να δοθεί μάχη. Ναι. Μάχη και λεφτά δηλαδή. Αυτό είναι που, γιατί όπως για να το κάνουμε ένας έθερος center for 31,5 πόσο είναι στα 32 με 18 γκολ που έχει ένα βιογραφικό στη Villarreal 3 χρόνια καλύτερος ας πούμε σκόρερ και τέτοια, είναι ένα ελκυστικό πακέτο. Πρέπει να δοθεί μάχη δηλαδή. Okay. Το τρίτο είναι το θέμα του προπονητή, το οποίο θα μας απασχολήσει νομίζω αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά και έχουμε κάποια ευχάριστη έκπληξη, θα μας απασχολήσει 2 εβδομάδες ακόμα νομίζω οπωσδήποτε. Εκεί ακόμα είναι αρκετά τα ονόματα, γίνεται μια, νομίζω ένας αρκετά καλός έλεγχος. Ναι. Δηλαδή αυτό που μου αρέσει ας πούμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες για τις καλύτερες που λέμε επιλογές. Ναι. Τώρα αν δεν του κάτσουν θα πάει στις πιο κάτω, πιο έτσι είναι αυτά έτσι τα πάνε, πράγματα. Okay. Έτσι αυτό πάνε. Λογικά. Απλά, λέγε, όχι. Επειδή λέω, να πω μια δική μου άποψη, διαχρονική για το θέμα προπονητή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, τον οποίο αν τον ακολουθήσεις έχεις πιθανότητες επιτυχίας επιλογής 90%, τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου. Είναι να δεις το βιογραφικό του προπονητή και να δεις πόσα χρόνια μένει στις ομάδες που είναι ή πόσο καιρό μένει, γιατί οι περισσότεροι δεν μένουν χρόνια, μένουν μήνες. Ναι. Αν δεις προπονητή ο οποίος μένει 2 και 3 χρόνια πλάς σε μία ομάδα και το ίδιο κάνει και σε δεύτερη και σε τρίτη και σε τέταρτη κλπ, έχεις πιθανότητες επιτυχίας 80% με 90%. Να το έχει κάνει σε παραπάνω από μία όμως. Ναι, 100% αυτό, όπως άλλο, το λες.
Πάμε κορμπεράν δηλαδή μετά. Να το έχεις κάνει, να το έχει κάνει και δύο και τρεις σε τρεις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι, κοίταξε, μπορεί να μην είναι ο εφιέστερος προπονητής του κόσμου, αλλά θα ξέρεις ότι έχει συνέπεια, ότι έχει σοβαρότητα, και ότι προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ότι δεν μπλακώνεται, μπράβο, ότι δεν μπλακώνεται, ότι προσαρμόζεται, ότι έχει επιτυχία, γιατί ένα σύλλογος θα μας κρατάει δύο και τρία χρόνια, πάει να πει ότι πας καλά. Ακούς, κύριε Καρπετόπουλε. Αυτό λοιπόν είναι χρυσός κανόνας, αν θυμηθούμε το Βαλβέρδε. Κοιτάξτε ένα βιογραφικό του Βαλβέρδε, του Πέδρο Μαρτίν. Του Πέδρο Μαρτίν. Κοιτάξτε, βλέπεις ότι κάθεται, ρε παιδί μου, τον Μπάγεβιτς, πάμε και πιο παλιά. Ο Αλμέιδα. Μπάγεβιτς μόνο στην ΑΕΚ είχε καθίσει πολλά χρόνια. Ο Μπάγεβιτς μόνο στην ΑΕΚ. Δεν τον αφήναν να φύγει. Στον Ολυμπιακό είχε καθίσει 3,5. Τι λες τώρα. Όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός στην πρώτη φορά ήταν μόνο στην ΑΕΚ, αυτό λέει. Αλλά τώρα μιλάμε για άλλες εποχές. Βλέπεις τον Αλμέιδα. Ήταν ο άνθρωπος ή τον Γιωβάνοβιτς. Τρία χρόνια ήταν ο Αλμέιδα στο Μεξικό, τρία χρόνια στην Αμερική, στην Αργεντινή δύο. Νομίζω πάει να πει ότι έχει μια σοβαρότητα ένας άνθρωπος. Είναι μια αξιοπιστία, ας πούμε, αυτός ο προπονητής που τον βλέπεις. Νομίζω ότι είναι ένας κανόνας που αν ακολουθηθεί βεβαίως θα φέρει επιτυχία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεις και κάποιον προπονητή ο οποίος ο άνθρωπος για τον χύψη λόγους δεν είναι τέτοιου στυλ και μπορεί να σου πιάσει και σένα, αλλά πρέπει να το, αν το πάρεις πιο γενικά θα καταλήξεις εκεί, νομίζω, παιδιά. Είναι μαθηματικά βέβαια. Τα τελευταία 20 χρόνια ποιοι ήταν οι πιο επιτυχημένοι προπονητές στον Ολυμπιακό? Τελευταία 20 χρόνια μετά Μπάγεβιτς δηλαδή. Ναι, ακριβώς μετά Μπάγεβιτς. Αυτό εννοώ. Ήταν ο Βαλβέρδε, ο Μαρτίνς. Ναι. Αυτοί οι δύο. Ο Τάκης ο Λεμονής, που ήταν δικό μας με παιδί, αλλά πήρε πολλά πρωταθλήματα. Πολύ καλός προπονητής ο Σίλβα, αλλά ο Σίλβα δεν ήταν για παραπάνω. Ο Σίλβα ήρθε για να φύγει, είναι ξεκάθαρο. Ήτανε, όταν τον είχε πάρει ήταν μέσα στους 20 καλύτερους νέους προπονητές της Ευρώπης. Ναι, μπράβο. Αυτή είναι η καλύτερη που είδε, βλέπουμε, ας πούμε, πως όλοι... Έτσι. Και τώρα που μιλάμε για νέους και τα λοιπά, ποιοι θα μένουν τώρα από τους, από τους βετεράνους της ομάδας? Βετεράνους της ομάδας... Να σας μετράω έναν ένα, ναι. Έγινε. Λαμπή. Όχι. Μην μετράς. Δεν μετράω. Έγινε. Ναι, μωρέ. Έλα, να μην μετρήσουμε. Ποιοι έχουν τελειώσει λόγω ηλικίας και τα λοιπά? Τα συμβόλαιά του τελειώνουν του Βαλμπουενά. Ναι. Του Εμβιλά. Και του Παπασταθόπουλου και του Εμβιλά. Ναι. Οκ. Okay. Και υπάρχει και ο Αραμπή που είναι μεγάλος σε ηλικία. Ναι. Ο Πασχαλάκης επίσης είναι μεγάλος σε ηλικία. Πώς είναι ο Πασχαλάκης, ο 33,5 προς 34. Okay. Ο Πασχαλάκης... Ο Πασχαλάκης θα μείνει. Η πρόθεση είναι να μείνει ξεκάθαρα. Πολύ καλό προτάσμα. Ναι, είναι να μείνει ξεκάθαρα. Ναι. Οι άλλοι είναι και δικό του θέμα, είναι και του Ολυμπιακού, είναι και... Κανένας μπλα, μπλα. Κανένας φλιαρό, μπλα. Όπως, φλιαρό όπως καταλαβαίνετε. Ωραία φλιαρής όμως. Ναι. Με στυλ. Ναι. Αυτά μπορεί. Αυτά, διότι δεν είναι και ωραίο, έτσι. Ναι. Συμφωνείς εσύ, Καρπετή, είναι ωραίο. Πιο απλά. Το να λες ποιοι θα φύγουν. Οργανωλογικά πρέπει να το κρίνει ο προπονητής που θα έρθει. Εμείς λέω ωραίο ότι το λέμε. Όχι εμείς. Τι ωραίο. Ό,τι και να λέμε. Σίγουρα θα περάσει και από τον νέο προπονητή, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που είναι καταρχήν κάποιοι μπορεί να σταματήσουν το ποδόσφαιρο, όπως ο Βρουσάλικο, για παράδειγμα. Ναι. Που σταμάτησε τα 32 μένει. Εντάξει, πού τον θυμήθηκες που λένε. Διοικητικά μα... μπορεί να γίνουν αλλαγές. Μπορεί, αλλά δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Ολυμπιακός. Θα φλιαρίσεις τώρα. Έχει κάνει μια έρευνα αγοράς για τεχνικό διευθυντή που είναι σοβαρό θέμα ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν έχει αποδώσει τους καρπούς που θα περίμενε ο Ολυμπιακός να αποδώσει. Βέβαια είναι, ξέρετε, και το κλαμπ. Κλαμπ με κλαμπ έχει διαφορά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ το οποίο θα, για να ευδοκιμήσει τεχνικός διευθυντής πρέπει να είναι... Εκτός από ο καλός με γνώσεις και λοιπά, πρέπει να είναι και προσαρμόσιμος. Ακούς και πρέπει να είναι και ευέλικτος. Δεν μιλάει. Ακούω πολύ προσεκτικά, τι να μιλήσω. Χάνεις τα λόγια σου. Να πω ότι δεν πρέπει να είναι ευέλικτος. Δεν τολμάς να μιλήσεις. Πες, πρέπει να είναι ευέλικτος. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αύριο τα λέμε γιατί έχω γυρίσει. Έγινε.